παρουσία σας στέλνει μήνυμα συστράτευσης. Η συμμετοχή σας είναι απάντηση στα ψεύτικα διλήμματα. Προχωράμε μαζί με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά για το αύριο. Απαντούμε υπεύθυνα στις προσκλήσεις της μεγάλης κρίσης. Βάζουμε όλη μας την προσπάθεια στα μεγάλα ζητήματα του τόπου. Στόχος είναι να οδηγήσουμε την Ελλάδα στους νικητές της μεγάλης παγκόσμιας κρίσης. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε όλες και όλοι μαζί. Το ΠΑΣΟΚ από τη μια ισχυρίζεται ότι καταραίει τάχα η οικονομία και από την άλλη συνεχίζει το παιχνίδι της ακοστολόγητης πλειοδοσίας. Υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Ποτέ δεν λέει όμως ποιες λύσεις προτείνει. Ποτέ δεν λέει από πού θα βρει τους αναγκαίους πόρους. Ταυτόχρονα συνεχίζει να λέει μονότονα όχι στις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Συνεχίζει ένα μονότονο όχι σε κάθε μέτρο, σε κάθε πρωτοβουλία, σε κάθε κυβερνητική πολιτική. Δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό και επιχειρεί να μηδενίσει τα πάντα στο εσωτερικό. Στόχος τους είναι να ξεχάσουν οι πολίτες τις ημέρες του συστήματος ΠΑΣΟΚ. Αποδεικνύει πως έκανε οδηγό του την ανευθυνότητα και σύμβουλό του το άγχος, τη βουλημία και η εξουσία. Φίλες και φίλοι, στα πέντε προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίσαμε σοβαρά ζητήματα, δύσκολες καταστάσεις. Συναντήσαμε μια ανεύθυνη αντιδραστικότητα σχεδόν σε όλα τα θέματα. Δεχθήκαμε επιθέσεις από τον συντηρητισμό των βολεμένων. Πετύχαμε τελικά σημαντικό έργο για τον τόπο. Λύσαμε προβλήματα που δεν τολμούσαν ούτε να τα αγγίξουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Προωθήσαμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις που έδωσαν λύσεις σε χρόνιες παθογένειες και συσσωρευμένα αδιέξοδα. Πετύχαμε στρατηγικές συμμαχίες σε κέρυας σημασίας τομείς που δημιουργούν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες. Πετύχαμε μεγάλες διεθνείς συμφωνίες που εντάσσουν τη χώρα στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Αναβαθμίζουν τη στρατηγική σπουδαιότητα της Ελλάδας και φέρνουν έσοδα, θέσεις εργασίας και επενδύσεις. Δώσαμε στη χώρα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, μια μεγάλη μεταρρύθμιση που υπηρετεί την προστασία του περιβάλλοντος και διευκολύνει τις επενδύσεις. Ολοκληρώσαμε εκατοντάδες νέες υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα και ξεκινήσαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων έργων που γνώρισε ο τόπος. Βάλαμε τέλος στη στασιμότητα που καθήλωνε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και προετοιμάζουμε την πιο γενναία μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση του Λυκείου και τη ριζική αλλαγή του εξεταστικού συστήματος. Πετύχαμε αποκλιμάκωση των δημόσιων ελλημάτων και ουσιαστική μείωση της ανεργίας. Αλίμονο αν η κρίση είχε βρει τη χώρα με τα ελλείμματα και την ανεργία του 2004. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα στοιχεία δεν επιτρέπουν αμφιβολίες. Η Ελλάδα απέδειξε αντοχές ισχυρότερες από πολλές άλλες χώρες. Όμως οι μήνες που ακολουθούν είναι κρίσιμοι για το μέλλον του τόπου. Κρίνεται η δυνατότητα να βγει η χώρα με τις μικρότερες κατά το δυνατόν συνέπειες από την κρίση. Κρίνεται η δυνατότητά της να διεκδικήσει προνομιακή θέση εκκίνησης από την επόμενη μέρα. Κρίνεται η πορεία της χώρας στα χρόνια που έρχονται. Όλοι στην κυβέρνηση είμαστε σε διαρκή σύγκρουση με τα μεγάλα προβλήματα.
όλοι επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στη πιο ανώδυνη έξοδο της χώρας από τη διεθνή κρίση. Όλοι συντονίζουμε τις δράσεις μας για να προωθήσουμε ένα νέο κύμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Έχουμε και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας αυτό. Έχουμε ένα και μόνο πρόταγμα, μία και μόνη μεγάλη προτεραιότητα. Το συμφέρον της πατρίδας μας. Αυτή είναι η επιλογή μας. Και την επιλογή αυτή δεν την διαπραγματευόμαστε, δεν την αλλάζουμε, δεν την εγκαταλείπουμε. Επέλεξα να αναλάβω όποιο κόστος χρειάζεται για το συλλογικό καλό. Επέλεξα να μην διστάσω μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις. Επέλεξα να υπηρετώ την πατρίδα μου με υπευθυνότητα. Έτσι αντιλαμβάνομαι το χρέος μου. Αυτό το δρόμο ακολουθώ σε όλη τη διαδρομή μου. Και σε αυτό το δρόμο συνεχίζω. Στο δρόμο της ευθύνης, στο δρόμο της προοπτικής, στο δρόμο της μάχης για την πατρίδα. Όλες και όλοι μαζί προχωράμε. Και προχωράμε μπροστά. Με σιγουριά, με αυτοπεποίθηση, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Οι δυνάμεις της αδράνειας, οι δυνάμεις της συντήρησης, οι δυνάμεις της παραπληροφόρησης δεν μπορούν και δεν πρόκειται να σταματήσουν την πρόοδο της πατρίδας μας. Θα δώσουμε για μια ακόμα φορά όλοι μαζί τη μάχη και θα πετύχουμε.